Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρονιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρονιάζει, του πάω τα παιδιά. Δικέφαλε, δικέφαλα αέτε, μαύρα αέτε, μαύρα αέτε, μεγάλε και τραλέ, μαύρα αέτε, μεγάλε και τραλέ. Πώς ξεκινήσατε, ναι, με τον ΠΑΟΚ? Με τα γράφηκα από τον ΠΑΟΚ το 1953 από τον Απόλλωνα Σερών. Προπονητής ήταν ο Πάγκαλος. Ήρθα εδώ και αμέσως έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Ήμουν ακριβώς 18 χρόνων, τελευταία τάξη του γυμνασίου. Έπαιξα στον ΠΑΟΚ 10 χρόνια μέχρι τον Απρίλιο του 1963. Σχεδόν ανελιπώς τα δύο τελευταία χρόνια μετά που έσπασα το πόδι μου, τότε είχα μια κάμψη και παίζαμε εκ περιτροπής με τον Μιχαηλίδη, τον οποίο είχαν πάρει από τη Βέρεια. Το 1957 και 58 με καλέσανε στην Εθνική Ελλάδος δύο φορές με προπονητή τον Μαρτίνη, αλλά δεν είχα την τύχη να παίξω στην Εθνική Ομάδα, διότι τότε οι εθνικές ομάδες κάνανε ένα παιχνίδι του χρόνου. Πλην όμως τους ποδοσφαιριστές της Βορείου Ελλάδος συνήθως δεν τους προτιμούσανε και πηγαίναν οι ποδοσφαιριστές του ΠΟΚ. Ήμουν μόνιμος όταν υπηρέτησα στρατιώτης, ήμουν μόνιμος στέλεχος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ενόπλων. Τώρα να πω για αναμνήσεις, νομίζω ότι είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να τις απαριθμίσω και δεν μπορώ να τις τοποθετήσω στη σειρά, ας πούμε, κατάλαβες. Ξεκινήσατε από το γήπεδο στο Συντριβάνι. Από το γήπεδο του Συντριβάνι. Στο Συντριβάνι έπαιξα από το 1953 μέχρι και το 1958. Το 1958 φύγαμε όταν ήρθε, εγκατασταθήκαμε εδώ το 1959. Βέβαια, πέσαμε σε μια σειρά η δική μας, η οποία πήρε συνεχώς τα τοπικά πρωταθλήματα και τα οποία για την εποχή εκείνη, τέσσερα, ναι. Στα τέσσερα συνεχόμενα ήμουν τερματοφύλακας. Για την εποχή εκείνη ήταν η μεγαλύτερη διάκριση. Και πιστεύω ότι η εποχή εκείνη έφερε πολύ κόσμο στον ΠΑΟΚ. Τότε μεγαλούργησε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα και η σειρά εκείνης της εποχής, μπορώ να πω ότι χωρίς να υποτιμήσω τους άλλους συμπαίκτες μου κατά διαστήματα που προσέφεραν, αλλά η σειρά η δική μας μαζί με τη σειρά του Κούδα ήταν κατά γενική ομολογία οι καλύτερες εποχές του ΠΑΟΚ. Το 1958 λοιπόν φύγαμε, το 1959 ήρθαμε και εγκαταστάθηκαμε εδώ. Τότε ένα περιστατικό θα πω, ότι μας, ξέρεις, προσδιοριζόντουσαν τα πριμ εκ των προτέρων, πρώτην έναρξη του πρωταθλήματος. Κάποια στιγμή ο Δημάδης, ο τότε Γενικός Γραμματέας, μας λέει, κοιτάξτε, πρέπει να προσφέρετε κι εσείς, διότι συγκεντρώνουμε χρήματα για να αγοράσουμε το καινούριο γήπεδο. Και μας έκοψε από το πριμ, μας είπε το 50% θα το κρατάει ο Σύλλογος. Συγκεκριμένα λέω ότι όταν κερδίσαμε τον Άρη το 1956 με 4-1, ενώ το πριμ ήταν 100 δραχμές, μας έδωσε 50. Βέβαια, συμφωνούσαμε με την κίνηση αυτή, διότι θέλαμε κι εμείς πράγματι να προσφέρουμε στο Σύλλογο αυτό το οποίο μπορούσαμε να προσφέρουμε και το προσφέραμε. Οπότε έρχεστε στο γήπεδο της Τούμπας. Στο γήπεδο της Τούμπας και αρχίζει το Εθνικό Πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι την εποχή εκείνη ο ΠΑΟΚ είχε αποδυναμωθεί, το έμψυχό του είχε αρκετά μεγαλώσει, είχαν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές από την εποχή τη δική μου.
γίνεται μία ανανέωση, οπότε η πορεία της ομάδος δεν είναι αυτή που πραγματικά θέλει ένας ΠΑΟΚτσής. Είναι μία ομάδα του ΠΑΟΚ, η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή την κρίση την πέρασε, πιστεύω ότι μέχρι και το 68. Μέχρι και το 68 είχε μια μέτρια πορεία. Το 68 πάλι γίνεται μια κίνηση και αρχίζουν οι μεταγραφές. Τότε πήραν τον Σαράφη, τον Ασλανίδη, ο Κούδας ξεπετάχτηκε, διότι ο Κούδας ξεκίνησε το 64, όταν σταμάτησα εγώ. Λοιπόν, και αρχίζει... Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εκείνη τη δύσκολη εποχή, πώς αντιμετωπίζατε όλη αυτή τη δυσκολία και πώς βλέπανε να το αντιμετωπίζουν και έξω ο κόσμος? Κοίταξε, δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα την εποχή. Υπήρχε ένας, μπορώ να πω, ένας ημιεπαγγελματισμός, ο οποίος ούτε καν εφαρμοζόταν. Δεν παίρναμε, και πάλι δεν παίρναμε τα χρήματα. Δεν ήταν, ήταν μία μεταβατική περίοδος, η οποία ομολογώ ότι για τον ΠΑΟΚ άφησε πολλά, είχε πολλά κενά ο ΠΑΟΚ την εποχή εκείνη. Μόνο οι ομάδες του ΠΟΚ, οι οποίες είχαν και τη συμπαράσταση τότε του κράτους, εμείς δεν την είχαμε σε τέτοιο βαθμό, αυτοί ήταν οι καλύτερες ομάδες της εποχής εκείνης. Ένας λόγος για τον οποίο δυναμώθηκε η ομάδα ήταν και το ότι ήταν να φτιάξουμε ένα καινούριο γήπεδο, οπότε κάποια χρήματα ξοδεύτηκαν για αυτόν τον λόγο. Έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν και κάποιες μεταγραφές. Ναι, ομολογουμένως μου δίνεις το μήνυμα αυτό, πραγματικά μου διέφυγε βέβαια, να πω ότι εκείνη την εποχή ο ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδο αυτό είχε δημιουργήσει πολλές υποχρεώσεις οικονομικές σε πάρα πολλούς εργολάβους κλπ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εσωτερικής ομάδος, για να σκεφτείς ότι πολλές φορές πηγαίναμε με πούλμαν στην Αθήνα, γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα εισιτήρια του αεροπλάνου. Όλα αυτά βέβαια ήταν παράγοντες οι οποίοι συνετέλησαν στο να μην έχει καλή πορεία ο ΠΑΟΚ το χρονικό διάστημα εκείνο. Αυτοί όλοι οι παράγοντες συνετέλησαν. Δίδυ χρημάτων. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Κακά τα ψέματα. Οι πιο δύσκολοι παίκτες που έχετε αντιμετωπίσει? Λένε ότι διαδίδουν ότι ήταν ο Καμάρας. Ήταν ο Καμάρας. Πράγματι ήταν ένας μεγάλος παίκτης. Ο Καμάρας, του παίκτης του Απόλλωνος Αθηνών. Ήταν καλός παίκτης. Και είχε την εύνοια να σκοράρει πάντοτε στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια έπαιζα εγώ τερματοφύλακας. Και λέγανε, όχι, ο Καμάρας ήρθε, ο πρόγιος το φοβάται κλπ. Καθιερώθηκε αυτό. Αλλά ο Καμάρας είχε ένα τρομερό σουτ και οποιοδήποτε τερματοφύλακας να ήταν δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σουτ του Καμάρα. Δεν ήταν, είτε πρόγιος λεγόταν, είτε όπως και να μανταλώζεις λεγόταν, ήταν ένα και το αυτό. Επίσης, μεγάλος παίκτης που αντιμετώπισε τότε ήταν ο Νεστορίδης της ΑΕΚ. Επίσης μεγάλος παίκτης και έχει σκοράρει πολλές φορές. Εδώ μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι που απεχώρησα εγώ τον Απρίλιο με 3-0 είχε τριπλάρει σχεδόν όλη την άμυνα για να βάλει το γκολ. Από τα 3 το 1 το έβαλε αυτός. Είχε τριπλάρει όλη την άμυνα. Αυτοί ήταν πραγματικά μεγάλοι παίκτες. Υπήρχαν, ο Ολυμπιακός είχε πολλούς παίκτες. Δαρίβας, Ιφαντής, Μπέμπης, μεγάλοι παίκτες. Οι οποίοι την εποχή εκείνη είχαν μια αξιοζήλευτη ενδεκάδα και ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα. Όπως και ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλους παίκτες. Εμείς, σας είπα, εκείνη την περίοδο περάσαμε μια περίοδο κρίσης, μπορεί να πει κανείς, διότι δεν μπορούσαμε, η ομάδα είχε βάλει στόχο τότε το γήπεδο και λίγο παραμερίστηκε η ομάδα. Δεν δώσαν το ανάλογο ενδιαφέρον που έπρεπε να δώσουν. Η θέση του τερματοφύλακα είναι τελικά η πιο δύσκολη? Πολλοί με πλησιάσαν μετά τον γκολ που έφαγε ο Γλύκος. Και λέω, το παλικάρι είχε την ατυχία να φάει ένα γκολ. Ένα σφάλμα ή ένα λάθος ή
κάποια στιγμή αδυναμίας στοιχίζει ένα γκολ. Όλοι πέφτουν επάνω του. Οι παίκτες οι οποίοι γίνονται αιτία να φάει τον γκολ ο τερματοφύλακας ή χάνουν τα γκολ τα οποία πρέπει να βάλουν, δεν σχολιάζονται ούτε κριτικάρονται τόσο αυστηρά όσο κριτικάρεται ένας τερματοφύλακας. Και λέω το παλικάρι προ δύο μηνών ήταν ο καλύτερος και τώρα σχολιάζαν, άκουσα, πολλοί με πλησιάζαν και μου λέγαν γκολ είναι αυτό ρε, το γλυκό. Μα ένας τερματοφύλακας θα φάει και εύκολα και κοροϊδίστηκα γκολ, διότι από ποιος θα τα φάει, ο τερματοφύλακας θα τα φάει τα γκολ. Λοιπόν, γιατί αμέσως τα βάλατε με το γλύκο. Αυτό είναι γεγονός. Ο κόσμος θέλει πάντοτε επιτυχίες. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι παοξίδες αγαπούν τους ποδοσφαιριστές τους. Πραγματικά, εγώ προσωπικά τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι έχω πολλές συμπάθειες. Ο κόσμος με αγάπησε. Βέβαια, έρχονται στιγμές που, ή ερχόντουσαν στιγμές που δεν απέδιδα ή έτρωγα ένα γκολ. Τότε βέβαια τα συναισθήματα ήταν τελείως διαφορετικά, αλλά αυτά είναι στιγμαία, δεν έχουν διάρκεια. Μετά από λίγο καιρό ξεχνιούνται, πάλι σε αγκαλιάζουν, πάλι σε φιλάνε. Υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις της συμπεριφοράς του κόσμου. Και η σχέση μεταξύ των παικτών, ποια ήταν τότε, με ποιον τα είχατε πιο καλά και ποιος ήταν το πειρακτήρι των αποδυτηρίων? Το πειρακτήρι των αποδυτηρίων ήταν ο Τσίντουλου. Αλλά οι παίκτες όλοι ήμασταν φίλοι, είχαμε κάνει, μπορώ να πω, ήμασταν μία οικογένεια. Και αν δεις και τις φωτογραφίες και τις διάφορες εκδηλώσεις, θα το διαπιστώσετε, ο καθένας θα το διαπιστώσει. Άλλη ήταν η εποχή. Σήμερα, κορίτσι μου, ζούμε στην ηλιστική εποχή. Ο κόσμος αναφέρεται μόνο για χρήματα. Πρώτον, ήμασταν γεγενείς, ήμασταν Έλληνες. Σήμερα δεν είναι όλοι Έλληνες, οι μισοί και παραπάνω είναι ξένοι. Πώς μπορούν αυτοί να δημιουργήσουν μια οικογένεια, μια φιλία? Είναι κάπως αρκετά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, μπορώ να πω. Τότε ήταν διαφορετική η νοοτροπία. Να σου πω το εξής χαρακτηριστικό, ότι εμείς πραγματικά ξέχωρα από την προβολή που είχαμε και την αγάπη του κόσμου, που ήταν ένα από τα σοβαρότερα αυτά, αυτό ας πούμε κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή, παίζαμε περισσότερο για τη φανέλα. Όταν χάναμε κλαίγαμε. Τα λεφτά που παίρναμε ήταν αστεία, δεν μιλάω για χρήματα, σε σχέση με τη σημερινή εποχή που άλλαξε τελείως, όπως και οι παράγοντες. Και σωστά βέβαια, σήμερα οι περισσότεροι παράγοντες πληρώνονται, βάζουν από την τσέπη τους για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση που λέγεται ΠΑΕ. Την παλιά εποχή όλοι οι παράγοντες βάζαν το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσουν την ομάδα. Δεν υπήρχαν έσοδα εκτός από τα εισιτήρια των φιλάθλων, ούτε προπό υπήρχε, ούτε ο ΠΑΠ, ούτε το κράτος να χρηματοδοτεί, τίποτα δεν υπήρχαν. Όλα αυτά γινόντουσαν εκ των ενόντων. Στα εκτός έδρας, κάποιο παιχνίδι που σας έχει μείνει? Εκτός έδρας, τα καλύτερα παιχνίδια τα έχω κάνει με τις μεγάλες ομάδες. Πάω Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια ότι εκεί έχω αφήσει εποχή. Υπάρχουν αποκόμματα τα οποία γράφουν ότι χάρη στον Πρόγειο κερδίσαμε παιχνίδια. Με την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας 0-1. Με τον Παναθηναϊκό που πάρα πολλά παιχνίδια, ισοπαλίες και νίκες. Με τον Ολυμπιακό επίσης μέσα. Και βέβαια, από ό,τι γράφαν τότε οι εφημερίδες, να μην πειραυτολογώ εγώ, ότι ο Πρόγειος ήταν αιτία που κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, είχε μια καλή ομάδα τότε ο ΠΑΟΚ και μπορούσε να βοηθήσει, δεν μπορούσε να ήταν ένας Πρόγειος, αλλά συνετέλησε τα μέγιστα που κερδίζαμε αυτές τις ομάδες. Έχω να διηγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη με τον Ολυμπιακό το 1959. Παίζαμε μέσα στο Καραϊσκάκι και έγινε ένα μπέναλτι στα πρώτα λεπτά.
το χτύπησε ο Ιφαντής. Διαιτητής έπαιζε, μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Το χτύπησε ο Ιφαντής και η μπάλα χτύπησε, είχε στα γκολπόστα από πίσω, είχε ένα σίδερο για να τα κρατάει τις εστίες. Χτύπησε στο σίδερο και βγήκε έξω. Όλοι πιστεύαν ότι χτύπησε στο δοκάρι. Και προς στιγμή δημιουργήθηκε μία αναταραχή. Διακόπη το πρωτάθλημα, ο αγώνας διακόπηκε για 4-5 λεπτά. Ήρθε ο διαιτητής και μου λέει, διότι ο μόνος που μπορούσα να το δω το γκολ ήμουν εγώ, έκανα την κίνηση του κεφαλιού μου αυτή και το είδα, που χτύπησε μέσα στο σίδερο. Και λέω, κύριε διαιτητά, ήταν γκολ. Και βέβαια το υβριολόγιο, ναι, το υβριολόγιο το οποίο άκουσα από τους συμπαίκτες μου ήταν άλλο πράγμα. Τα σχετικά, μ***κα, τι είτε, ναι. Όχι, όχι, εκείνη την ώρα. Τελικά ισοφαρίσαμε στην Πούλιας λεγόταν ο διαιτητής, Πούλιας. Ισοφαρίσαμε στην καθυστέρηση και κανείς δεν πίστευε ότι την ομολογία μου αυτή, την οποία φέρθηκα έτσι με τόση ειλικρίνεια, ότι είχε κάποιες αλήθειες, ας πούμε. Όταν έγινε ένα συνέδριο των διαιτητών, ο Πούλιας βγήκε και το ανέφερε στο συνέδριο και είπε, κύριε, συνέβη αυτό και αυτό. Εάν δεν ήταν ο πρόεδρος να ομολογήσει ότι ήταν γκολ, το παιχνίδι θα είχε διαλυθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, διότι ούτε ο κόσμος το ήξερε, αλλά ούτε και ο ίδιος ο διαιτητής ήξερε αν ήταν γκολ. Είχε ενδιασμούς. Αυτό έμεινε στην ιστορία. Βέβαια δεν πήρε έκταση, διότι εκείνη την εποχή δεν δίνανε αυτά τόση δημοσιότητα, ας πούμε. Αυτό είναι γεγονός και έμεινε στην ιστορία που ομολόγησε. Αλλά το 1-1 οφείλεται σε μένα, διότι έκανα τρομερές αποκρούσεις εκείνη την ημέρα και μετά τη λήξη του αγώνος, παρόλο ότι σε πρώτη φάση οι ποδοσφαιριστές με βρίζαν, ύστερα με αγκαλιάζαν και με φιλούσαν. Τέλος πάντων, αυτή είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το 1959 με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Η συμβουλή σας προς τους νέους παίκτες? Η συμβουλή μου προς τους νέους παίκτες είναι πρώτο να δημιουργήσουν χαρακτήρα. Αυτό. Να είναι έντιμοι, να είναι καλά παιδιά και μετέπειτα η πρόοδος και στο ποδόσφαιρο έρχεται από μόνη της. Αυτό προέχει να είναι καλοί χαρακτήρες. Πειθαρχημένοι, υπάκουοι στις εντολές των προπονητών, εάν θέλουν να προοδεύσουν. Και πάνω απ' όλα βέβαια να έχουν μεράκι για την μπάλα. Αυτό που κάνουν να έχουν μεράκι. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας. Εμείς έχουμε δώσει τη ζωή μας, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, στον ΠΑΟΚ έζησα όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου. Μπορώ να πω από το 1953 μέχρι και το 1988, παρόλο ότι ήμουν και προπονητής, η ζωή μας και όλη η οικογένειά μου είναι ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι ολόψυχα και πιστεύω, διότι τα παιδιά τα οποία είπα και σε άλλες δηλώσεις, τα παιδιά τα οποία διοικούν γνωρίζουν την μπάλα και αυτό μετράει πάρα πολύ. Αλλά πάνω απ' όλα ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη στο ΠΑΟΚ. Χάρη σε αυτόν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μεγαλουργήσει. Διότι βλέπω τα όνειρά του, βλέπω την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και κακά τα ψέματα, οι εποχές έχουν αλλάξει και χρειάζονται χρήματα. Και την αγάπη που διαθέτει και τα χρήματα μαζί με τα χρήματα, την αγάπη που διαθέτει για τον ΠΑΟΚ και τα χρήματα, νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στην πρόοδο της ομάδας μας. Λαέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Δικέφαλε αρετέ, μαύρα αρετέ, μαύρα αρετέ, ναι.
Μαύρα